Πάμε να μιλήσουμε για τον νέο τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, τον Όλαφ Ρέμπε, με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το γερμανικό ποδόσφαιρο, ο Αχιλλέας Χατζηνικολάου, εκπρόσωπος παικτών και βέβαια σημαίνων στέλεχος του συνδέσμου φίλων Bayern, και φυσικά πήγαινε έλα στη Γερμανία σχεδόν κάθε μέρα. Έτσι, Αχιλλέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα μου. Λόγω ιού δεν μπορώ να ξαναπάω στη Γερμανία. Πω, απίστευτο, ναι. Είναι απίστευτο και αυτό, αλλά πραγματικά. Okay, ελπίζω να σταματήσει όλο αυτό το κακό κάποια στιγμή που μας έχει βρει και να ξεκινήσουμε πάλι, να βρούμε πάλι την καθημερινότητά μας όλος ο κόσμος. Όντως, έτσι είναι, πραγματικά. Τώρα, Όλαφ Ρέμπε, όταν το άκουσες, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση, τον ξέρεις σίγουρα? Εντάξει, βέβαια δεν τον ξέρω πάρα πολύ καλά, μην κοροϊδευόμαστε. Εννοείς προσωπικά, όνομα, ναι. Προσωπικά, ναι. Ναι. Σαν όνομα από το πέρασμά του από τη Wolfsburg, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε εξαφανιστεί από το προσκήνιο, να το πω έτσι, από την πιάτσα. Ναι. Λίγο έπαιξε λίγο το όνομά του πριν 5-6 μήνες να ήταν υποψήφιος να αναλάβει, είχε παιχτεί μάλλον το όνομά του να αναλάβει την Νιρεμβέργη, ομάδα Β' Εθνικής Γερμανίας. Μάλιστα. Όμως δεν προχώρησε, ναι. Πήραν κάποιον άλλον. Γενικά ξαφνιάστηκα να πω έτσι, γιατί εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ μεγάλο σωματείο. Πολύ μεγάλο κλαμπ, ναι. Πολύ μεγάλο κλαμπ και είναι ένα όνομα, Όλαφ Ρέμπε, ο οποίος δεν είναι, ας το πω έτσι, της αξίας και της δυναμικότητας του ΠΑΟΚ, της βαρύτητας. Η Wolfsburg πάντως, η Wolfsburg θεωρείται καλό σωματείο στη Γερμανία, δεν θεωρείται? Θεωρείται, από τα καλά. Βέβαια, και πρωτάθλημα δεν πήρε πρόσφατα. Όχι, το πρωτάθλημα το πήρε πριν 10 χρόνια. Εντάξει, πρόσφατα. Έτσι, αλλά εντάξει, το μόνο που σώζει, ας πω εγώ, τον Όλαφ Ρέμπε είναι ότι ήταν το, μετά από αρκετά χρόνια, το δεξί χέρι του Κλάους Άλοφς. Ναι. Του παλαιού διεθνή Γερμανού. Σωστά, όλοι το ξέρουμε. Ο οποίος όντως έχει να επιδείξει ένα έργο τόσο στη Βέρντε Βρέμης που ήταν, όσο και στη Βόρσπορτ. Λόγω όμως κάποιων προσωπικών θεμάτων που είχε τα τελευταία χρόνια, έφυγε από το επάγγελμα αυτό. Mm-hmm. Αυτός, ναι, αυτός θα έκανε για το ΠΑΟΚ, αλλά τώρα ο Ρέμπε και βρέθηκε μετά τυχαία, όταν έφυγε ο Άλοφς, ανέλαβε αυτός το πόστο του τεχνικού διευθυντή στη Wolfsburg. Mm-hmm. Δεν είχε να επιδείξει, ας το πω κάτι, μια επιτυχία. Αγωνιστικά κόντυψε να πέσει η Wolfsburg. Τη δεύτερη χρονιά. Την πρώτη φτάσανε και πολύ ψηλά στο Champions League, έτσι δεν είναι? Που αποκλείστηκαν τη Real. Αλλά ήταν η ομάδα περισσότερο φτισμένη από τον Άλοφς. Αλλά έμεινε βέβαια και, ήταν έτοιμη. Έμεινε και εκτός Ευρώπης την πρώτη χρονιά. Και η δεύτερη είναι αυτό που λες, ότι ήρθε η καταστροφή σχεδόν. Καταστροφή, ναι, εντάξει. Σίγουρα παίξαν κάποιοι ποδοσφαιριστές και οι Γερμανοί, αυτό, αλλά σε δηλώσεις που είχε κάνει, θυμάμαι τότε, ο άνθρωπος στην Sport Bild, που είναι ένα εβδομαδιαίο περιοδικό, mm-hmm, αθλητικού περιεχομένου, είχε πει ότι δεν ήμουν έτοιμος να αναλάβω το βάρος αυτό μιας ομάδας όπως είναι η Wolfsburg. Γιατί μην ξεχνάς, η Wolfsburg είναι ένας κολοσσός, κολοσσός. Είναι η Volkswagen, έτσι, ναι, είναι, ναι, η ομάδα της Volkswagen. Είχε ένα αλφα budget ο άνθρωπος από τη Volkswagen, τώρα δεν μπορώ να πω νούμερα γιατί δεν ξέρω το ακριβό νούμερο, ναι, ναι. Αλλά δεν μπορείς να βγαίνεις μετά να πεις ο ίδιος ότι ξέρεις, είχα αποτύχει, εντάξει, ή κάπως έτσι. Από τότε δεν δούλεψε, μου φαίνεται, στην Αγγλία σε μια ομάδα για λίγους μήνες. Ναι, για πολλούς λίγους μήνες, αλλά και εκεί δεν έχει να επιδείξει κάτι. Ναι. Δεν μπορεί να κριθεί και τώρα ξαφνικά ακούστηκε στον ΠΑΟΚ. Που ο ΠΑΟΚ, όπως ξέρετε, όπως είπα στην αρχή, είναι μια μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Έχει μια βαρύτητα και είναι ένα δύσκολο σωματείο. Και γιατί εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο θέλουν άμεσα αποτελέσματα οι πρόεδροι. Σωστά, σωστά. Ίσως θέλει να παντρευτεί ο ΠΑΟΚ, Αχιλλέα, τη γερμανική νοοτροπία και κουλτούρα, τον τρόπο δουλειάς. Ίσως έπαιξε ρόλο αυτό περισσότερο, ότι παίρνει ένα Γερμανό. Μπορεί,
Μπορεί, αλλά θα μπορούσαν να φέρουν ένα πολύ μεγαλύτερο όνομα, νομίζω εγώ, με μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί εντάξει, ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει ένα αλφα χρηματικό μπάτζετ. Ναι, έχει, ναι, έχει. Ναι, αλλά κοίταξε όμως, το μεγαλύτερο όνομα θα θέλει και μεγαλύτερα και περισσότερα χρήματα για μεταγραφές, πέρα από τις δικές του απολαβές. Άρα, σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ θέλει να χαμηλώσει το budget όσο γίνεται. Όχι μόνο όμως ο ΠΑΟΚ, πρόσεχε. Όλοι. Ναι, σωστό, θα σωστό. Με επιτρέψετε κάτι, γιατί θα σου πω, μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε πονηρή περίοδο πλέον. Σωστά. Και γιατί λέω πονηρή. Λόγω του ιού που εμφανίστηκε στη ζωή μας, γενικά είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Τα budget των ποδοσφαιριστών, η χρηματική αξία των ποδοσφαιριστών έχει πέσει μέσω όρο 30%. Οι μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν από εδώ και στο εξής, αυτά τα ποσά που ξέραμε 100 εκατομμύρια και πάνω, δεν θα ξαναυπάρξουν. Σωστά. Αυτό θα το δείτε, σας το λέω πολύ υπεύθυνα, το ζω και αυτά. Άρα και ένας τεχνικός διευθυντής να έρθει εδώ, σίγουρα οι απολαβές του θα ήταν πολύ χαμηλότερος. Και όταν είσαι ΠΑΟΚ, έτσι, και έχω απέτηση από ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ ή ακόμα ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός που είναι το πρόσωπο στην Ευρώπη, αυτές οι ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, περιμένω μια ομάδα, αν θέλει να κάνει σωστή δουλειά, να φέρει έναν τεχνικό διευθυντή, να δώσει κάτι παραπάνω και να διαθέσει ένα budget αλφα ποσό και να κάνει μια σωστή δουλειά. Ναι. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Ναι. Πάντως, εντάξει, αλλά... είναι άλλος κόσμος η Bundesliga, δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική Super League. Όχι, όχι, διαβάζοντας αρκετά για τον Όλα Βρέμπε και τη θητεία του στη Wolfsburg, για να καταλάβει και ο κόσμος, την πρώτη χρονιά είχε ουσιαστικά καβάντζα πέρα από τα χρήματα που σίγουρα θα του έδωσε η Volkswagen και γενικότερα το κλαμπ. Μόνο από πωλήσεις πήρε 111 εκατομμύρια ευρώ, φυσικά εντάξει. Τον Draxler, τον Draxler πούλησε. Πούλησε τον Ντεμπρούινε. 76 εκατομμύρια. Τον De Bruyne στη City τότε. Ναι. Και τον Πέρισιτς πούλησε στην Ίντερ άλλα 20 και τον Κλόζε στην Norwich άλλα 11. Θέλω να πω ότι είχε καβάτζο ο άνθρωπος, εντάξει, γι' αυτό ξόδεψε από τα 110 τα 70 παίρνοντας τον Draxler, τον Κρούζε. Και η διοίκηση να του είπε πάρε αυτά και κάτω. Έτσι, εννοείται αυτό. Και ίσως και γι' αυτό να δήλωσε ανέτοιμος στα 39 του χρόνια τότε που ανέλαβε τη Wolfsburg να διαχειριστεί τόσα πολλά εκατομμύρια για ένα τέτοιο κλαμπ. Εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Είναι και τίμιο να βγει να πει κάτι τέτοιο. Έτσι, το θεωρώ τίμιο. Δεν έχω ακούσει κακά λόγια για το χαρακτήρα του, γι' αυτό ήθελα να πω. Ναι, γιατί ναι. Είναι και πολύ βασικό και ο χαρακτήρας ενός τεχνικού διευθυντή. Δεν είναι μόνο η δουλειά. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ με αυτό. Σωστά, δεν είναι δικαίωμα ποτέ τέτοιο. Μακάρι να φέρει τη γερμανική νοοτροπία εδώ πέρα, mm-hmm. αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι η διοίκηση να τον αφήσει να δουλέψει. Εντάξει, ναι. Όποιος και αν είναι αυτός ο τεχνικός διευθυντής. Γιατί στη Γερμανία, έτσι, ο τεχνικός διευθυντής είναι το α και το ω. Έχει την ευθύνη για τις μεταγραφές μόνο να μιλάει μαζί με τον προπονητή. Με κανέναν άλλον. Ναι. Και εδώ πρέπει δηλαδή, η διοίκηση του ΠΑΟΚ να τον αφήσει να δουλέψει και σε ένα ή δύο χρόνια να δούμε τα αποτελέσματα που θα έχει φέρει. Και εκεί θα κριθεί ο άνθρωπος αυτός. Στα κλαμπ της Bundesliga δεν έχει λόγο ο πρόεδρος να πει την τελευταία κουβέντα. Έχει τελευταία κουβέντα μόνο αν ξεφύγει το ποσό τέτοιο. Όχι, δεν έχει την τελευταία κουβέντα. Την τελευταία κουβέντα μόνο σε αυτή τη φάση. Δηλαδή αν ξεφύγει πάρα πολύ ένα χρηματικό ποσό. Αν δεν ξεφύγει δηλαδή δεν έχει λόγο το, όχι. Το συμβούλιο κάθε κλαμπ ότι... Μην πάρεις αυτόν ή είναι πολλά χρήματα. Έχει πλήρη ελευθερία ο τεχνικός διευθυντής. Αν ξεφύγει το ποσό σου λέω ναι, αλλά όχι για την ποδοσφαιρική αξία. Αν ο προπονητής έχει πει εγώ θέλω αυτόν τον ποδοσφαιριστή ή αυτή τη θέση, έτσι, θα ψαχτούν αυτό, αυτό και αυτό. Ναι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι λίγο πολύ ο κάθε μεγαλομέτωχος ή το κάθε συμβούλιο. Γιατί, εντάξει, στη Γερμανία δεν είναι μεγάλο μέτοχο. Είναι... Ναι, αυτό πήγα να πω. Έχουν άλλο. Οι μέτοχοι. Έχουν άλλο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, να το πω έτσι. Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι ένα συμβούλιο και αυτό. Αλλά γι' αυτό έχεις τον τεχνικό διευθυντή, γι' αυτό έχεις και τον προπονητή. Έτσι. Αυτή είναι υπεύθυνη για τις μεταγραφές. Αυτή ναι. είναι για υπεύθυνη για το αγωνιστικό κομμάτι. Καθαρά. Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα αν ξαφνικά έρθει ο πρόεδρος και πει εγώ θέλω αυτόν τον, λέω τώρα όχι για τον ΠΑΟ γενικά που συμβαίνει ναι, ναι, ναι. στην Ελλάδα. Θα πει ότι εγώ θέλω αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Με συγχωρείς τον τεχνικό διευθυντή, τον θέλεις εσύ μετά.
Σωστά. Άμα ο πρόεδρος κάνει τη δουλειά. Δεν χρειάζεται. Για να συζητάει με κάποιον στον καφέ το πρωί. Εντάξει, αυτό, εντάξει. Αλλά θα μπορούσε, έτσι. Γιατί ο τεχνικός διευθυντής είναι σαν ένας επίσημος ατζέντης. Έχει τις νοημίες του. Βέβαια. Έχει και αυτός θα συνεργαστεί με ατζέντιδες. Πώς θα πάει κατευθείαν στον ποδοσφαιριστή, όχι. Ο ποδοσφαιριστής έχει ένα ατζέντη. Μπορεί να έχει 10 δικούς του ατζέντιδες που συνεργάζεται. Μπορεί να έχει τον Αχιλιά τον Χατζηνικολάου να πω εγώ, να με ξέρει από εκεί και να πει, ξέρεις τι, ποιους έχεις και θέλω ένα δεξί μπακ από σένα. Λέω εγώ. Ναι, ναι, δηλαδή σωστό. Μπορούσε αν να μην είχε τεχνικό διευθυντή ο ΠΑΟΚ και αν ήθελε ο πρόεδρος να κάνει τις μεταγραφές, να είχε 2-3 ατζέντιδες και να ασχολούταν με αυτούς μόνο. Σωστό. Σωστό. Κατάλαβες. Εντάξει. Τώρα ξεφεύγουμε λίγο σε αυτό. Ναι. Αλλά εντάξει, εγώ εύχομαι στον ΠΑΟΚ και στον κύριο Ρέμπε καλή επιτυχία. Ελπίζω να τον αφήσουν να δείξει έργο εδώ πέρα, να φέρει σωστούς και καλούς παίχτες στον ΠΑΟΚ και να έχει αγωνιστική επιτυχία η ομάδα του Δικεφάλου. Ναι. Ξεκάθαρα. Αυτό είναι και η δική μας ευχή. Αχιλέα, σε ευχαριστούμε. Η Μπάγερν πώς πάει, πετάει, ε? Εντάξει, το πρωτάθλημα λογικά θα το πάρουμε, το όλο στη σερί. Και το κύπελο σήμερα παίζει με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης στην έδρα, είναι ο ημιτελικός. Νομίζω εύκολα ή δύσκολο θα το κερδίσει. Αλλά όλη η ουσία είναι το Champions League. Ναι. Εκεί θα δούμε τι γίνεται και εκεί ακόμα δυστυχώς δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί, πώς θα συνεχιστεί, με ναι. τι τρόπο. Το να πετάς είναι ωραία, αλλά η ουσία είναι η μεγάλη κούπα. Έτσι, έτσι. Όπως το χειλέα, πολλές αντιδράσεις για τα άδεια γήπεδα από πολλά κλαμπ και οπαδούς και γενικότερα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είμαστε, γι' αυτό σου λέω, ζούμε σε πονηρή εποχή στο ποδόσφαιρο. Μακάρι αυτό να σταματήσει. Υπάρχει, ναι, κάποιο, πλάνο, υπάρχει κάποιο πλάνο για τη νέα σεζόν, για την Bundesliga, ότι θα ξεκινήσει με ναι, κόσμο ή χωρίς κόσμο, ή 50%. Υπάρχει κάποιο πλάνο. Υπάρχει, συζητιέται από την Λίγα, την Γερμανική Λίγα, στην αρχή να ξεκινήσει με 10.000 θεατές κάθε αγώνας και βλέποντας και κάνοντας. Είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, πάντως καλά κάνουνε και ναι, το δικαιώθηκε ναι. η Γερμανική Λίγα που ξεκίνησε πιο νωρίς και με το πλάνο όλο αυτό που είχε. Δεν είχαμε κανένα παρατράγουδο τόσο και στη Β' Εθνική όσο και στη Γ' Εθνική Γερμανίας. Ναι. Κάποιες βέβαια χώρες στην Ευρώπη όπως είναι η Σερβία, η Ουγγαρία βάλανε θεατές. Δεν είδα τι επιπτώσεις, αν υπήρχαν και επιπτώσεις πάνω σε αυτό, αλλά εύχομαι να βρεθεί ένα εμβόλιο, να το πω έτσι, και ο κόσμος να ξανέρθει στα γήπεδα και εδώ στην Ελλάδα. Και εντάξει, τώρα θα πω κάτι το οποίο δεν είναι ωραίο, αλλά αν εξαιρέσουμε τις μεγάλες λίγο 2-3 ομάδες εδώ στην Ελλάδα, τα γήπεδα έτσι κι αλλιώς ήταν άδεια εδώ. Έτσι, δηλαδή καλά, όταν έλεπα να παίζει ο Ατρόμητος με 300 άτομα έτσι, έτσι. Ή Τρίπολη ή αυτά ή ο Πανετολικός, λέω εντάξει το ίδιο πράγμα είναι κάπου. Σωστό. Δεν υπάρχει, ναι. Χωρίς βέβαια να θέλω να θίξω τα σωματεία αυτά, καλά, αλλά ναι. αυτό είναι... Εύχομαι από όλο αυτό το κακό που έχει βρει τον κόσμο να βρεθεί, να υπάρχει κάτι καλό ναι. και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να σταματήσει και αυτή η διαμάχη μεταξύ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω τι, να επικεντρωθούμε περισσότερο πλέον στο ποδόσφαιρο, γιατί μας έχει λείψει όλους το ποδόσφαιρο, το γήπεδο, έτσι. Η μυρωδιά του χόρτου, να πω έτσι, και να μπούμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι. Αχιλέα, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, για τις πληροφορίες. Εγώ σε ευχαριστώ και τους χαιρετισμούς μου και υγεία στους ακροατές. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε καλά, πολύ. Ευχαριστούμε. Αχιλέα Χατζηνικολάου.